Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με απόφαση της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοπάθλων Μιας Εκπαίδευσης και του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Εργαζομένων του ΕΚΠΑ, προκειμένου να δώσουμε απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για είσοδο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στους χώρους του ΕΚΠΑ. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, από χθες, είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε την είσοδο της αστυνομίας. Δώσαμε δυναμική απάντηση, εργαζόμενοι και φοιτητικοί σύλλογοι, και καταφέραμε σήμερα τα ξημερώματα 6 παρά οι αστυνομικοί να φύγουν και έχουμε πάρει αποφάσεις να είμαστε σήμερα εδώ όλη την ημέρα προκειμένου να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους για την είσοδο στις σχολές μας. Οι εργαζόμενοι πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δεν αρκεί να δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για να παίρνει αστυνομικούς, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζονται τα ιδρύματα είναι η χρηματοδότηση. Οι εργαζόμενοι εδώ και καιρό έχουμε διεκδικήσει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Ήδη να ενημερώσουμε ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα το πολύ μέχρι Δεκέμβρη θα είναι στα απόστα τους. Από εκεί και πέρα είναι αβέβαιο το ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας μέσα στα πανεπιστήμια. Καλούμε τον Πρίτανη και την κυβέρνηση να πάρουν πίσω τα σχέδιά τους, να δώσουν λεφτά για τις σπουδές μας και για το εργασιακό μας μέλλον.